Ναι. Θες τα κάνουμε έναν αστείο πρώτα. Άτε, κάμε αστείο, είναι, επειδή είναι πολλά αστεία τα πράγματα που συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, το δέκτη είναι το κόρη μου. Το ποιο? Ακαλά. Το Netflix, είδες το. Ναι, είδα το, είδα το. Ποιο μπούλα. Είδες ένα, δυο, τρία, πέντε, πώς ανεβάσαμε. Είδα το που το ανακοίνωσες, αλλά δεν το έβαλα να το παίξει. Αλλά είναι ωραίο, άρεσε μου. Ναι, η μεγαλύτερη μου φαν. Εντάξει, αγαπή, είναι Είσαι που με μια φαν είμαστε. από τα Λίτολ. Δεν Είμαστε θεωρείς σε τίποτε. περίοδο ισχνών αγελάδων. Πέμπας Εκάτσαν πόσα. όλοι οι ανάδρομοι πάνω μας, άστο. Πέμπας πόσα κακά έπαθες σήμερα. Εγώ έπαθα μόνο ρε, τα μαλλιά μου είναι σαν ζουντέ και Μα θέλουν μόνο μάξιμο. σήμερα, εσύ που τον Μάρτιν που παθαίνω. Τι κακά Που τον παθαίνεις, Μάρτιν. Άννα μου, για πες μας. Αναποθιές, πρικσόν, Πριξόν. ιδιόρυθμοι άνθρωποι. Ναι, Πριξόν. πολύ, πολύ. Πάρα πολλά δύσκολα πράγματα. Πολύ. Κάθε μέρα και δύο-τρία ανάποδα. Ζήτησε ένα δράμα, δηλαδή. Ναι. Δεν ήξερα να μου συμβαίνει κάτι παχύ. Από τον καιρό που σε ξέρω κάτι πάει. Όχι, όχι. Επεράσαμε και περιόδους που ήταν καλές. Μετά το καταλάβαμε φυσικά, αλλά... Θα τσες. Έχει 13 χρόνια φιλενάδα. Ποια που του δεν ήταν καλά. Θυμούμε το 14 κάτι Εντάξει. στα ίδια. Καλά, το 14 δεν έχει έτσι πράγμα, μάνα μου. Δεν έχει έτσι πράγμα. Το 10 14 years ago. ήταν... Αναγία μου, Θεέ μου και Χριστέ μου. Ήταν... Πρέπει να εξαφανιστεί από το χρονοτούλαπο, Άλλα σαν χρονιά. λε Είναι... κάθε χρόνο. Άντε, τούτη χρονιά είναι καλύτερη. Άντε, τούτη χρονιά. Καλό, έκανα έτσι λάθη. Θυμάσαι το 20 τι ευχήν έκαμα. Για πες τι ευχήρε κάμε στο 20. Δεν έλεγα, δεν κάναμε ένα vlog και έλεγα σε αυτή η χρονιά θα είναι 20 στα 20, θα είναι τέλεια και τα Ναι, λοιπά. καλό! 20 το 20. Ελά, σου πω τα νέα του καναλιού μας, γιατί σε συγχωρούμε που είσαι απούσα. Ξέρουμε Αχ, Θεέ ότι μου. έχεις πολλά προβλήματα. Έχω, ναι. Ξέρουμε ότι συμβαίνουν διάφορα. Έναν από τα οποία είναι ότι ο υπολογιστή τη έχει έναν ήχο που είναι σαν να βγαίνει από το πηγάδι η φωνή του συνομιλητή. Οπότε φάγαμε περίπου 33 λεπτά από την ώρα που είπαμε να ξεκινήσουμε μέχρι να φτιάξουμε τον ήχο. Και ξέρει τι σημαίνει για μένα μια γυναίκα μου λείπει ο ύπνο. Και μου είπε σε 9 η ώρα να είμαι εδώ, ήμουν δαμέκορη. Μπράβο, Για τα μπράβο. κοπελούθια Έχει μου σχολείο βελτιωθεί και τα δεν μάνα. ξανατζιμήθηκα. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Λοιπόν, να μου θέλω να σου πω. Λοιπόν, άκου να δεις τη συμμετοχή και βάζουμε το βιβλίο. Α, μάλιστα. Και Κατάλαβα. σχολιάζουμε. Έχετε πάει στα βαρέα και Στα ανθυγινά. Ναι. σκληρά, στα σκληρά. Έκανα το Ναι. λάθος. Και λέω, ας πιάσω ένα βιβλίο που δεν είναι ψυχοεκπαιδευτικό, να το διαβάσω με ψυχοεκπαιδευτικό τρόπο. Δεν ευκαινώ Και... από μέσα, τούτο έχω να σου πω. Δεν ευκαινώ από μέσα. Είναι ο χάρος μου που δεν έρθει η ώρα να ετοιμάσω βίντεο. Αλλά νομίζω ότι ύβρατο. Ήβρατο. Είμαι στο σημείο που το είδα. Πώς να το θυκευάζω. Okay. Okay. Πώς να το θυκευάζω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στο κανάλι μας. Έκαναμε το Netflix που μιλώ κυπριακά. Έχει λίγο χάζε, δεν κανένα. Θα δω, θα δω. Ναι. Θέλω να βρω άλλον υπολογιστή να κάνω η δουλειά μου σήμερα. Ποια σου είπε πως θέλει να πας να πιάσεις τον υπολογιστή και χαντάκωσες εσύ. Χαντακώνω σημαίνει δημιουργώ προβλήματα σε χειρίξεις το χαντάκι. Αχ, Θεέ μου. Ακούει και σου. Ρε, ποιο είναι τα ακουστικά. Μην μπορώ, φέρνω μου τα ακουστικά του σου λέω να σου τα φορτίσω ρε φίλε. Μη επίσημη φορτίστρια. Λοιπόν, έχει πλάκα το Netflix. Έκαμε και voice reveal ο μελλοντικό σου κουμπάρο. Και hand Ωραία. reveal. Μην το δείξει του Μιχάλη, θα θέλαμε να πιέσει ο Τιάννη. Μην το δείξει του Μιχάλη. Εντάξει, δεν θα πάω, δεν θα Μην το του το δείξω. δείξει, ναι. Γιατί πιέναν Τιάννη. Αστάιον. Δεν που σημαίνει μαντέμι, χει το σίδηρο. Και κρούζει τα τζάμια.
Επειδή βρούμε χειμώνι το σπίτι καπνούς, επιάσαμε του και ένα μάτι induction, το βγάλε έτσι και στην βεράντα να με ρεύκει μόνος Όχι, μανά μου. Κι άστα του και έναν πυροσβεστήρα για πάνε ενδεχόμενο. Όχι, κόρη, εντάξει, κόρη. Εντάξει, εντάξει, είπαμε. Βελτιώνει. Ναι. Ναι. Να ανέβει και όταν τις επόμενες ημέρες που κάνουμε κέικ. Περιττώ να σου πω ότι εγώ γίνα η τέλεια μητέρα, κάνω κέικ, κάνω τυροπίτες, που κοίτα που μπορώ να φάω. Δεν με αναγνωρίζω. Ξυπνώ πρωί, κάνω κέικ. Μόνο χαλούμι μην κάνεις. Καμνείς. Εν εμπίκα σε αυτό. Στην άλλη δεκαετία. Τώρα, Μιλάμε ακόμα για μια γυναίκα αγωνίζω. μου όταν της επήρα δώρο τα Χριστούγεννα μια φορά λέω δεν τα δώρο θέλει και λέει μου ξέρεις θέλω θα ήθελα να κόβω το δικό μου κοιμά. Κόβει το δικό της κοιμά η γυναίκα για να καταλάβει Ήταν το πανδημία τότε. Ήταν πανδημία τότε, καταλαβαίνεις. Τώρα θέλω να κάνω κοιμάν άλλους. Το άλλο που θέλει μας. Έχεις την κυμπαδομηχανή, την κυμπαδομηχανή την έχει. Και να σου πω, και το air fryer που σου έφερα δώρο χρησιμοποιείς, το ξέρω το πιάω. Χρησιμοποιώ το ενίοτε. Α, ενίοτε. Ενέχεις εσύ. Ναι, αλλά έχω τρία δάμε. Έλα, πιάστο. Πειράζωσε, κόρη, πειράζωσε. Έψησες κρέας μέσα, όχι ξαμενών πατάτες. Για την ώρα νηστεύουμε. Α, εμείς είμαστε carnivore, μάθες το. Ναι, έμαθα το. Ναι. Εκεί μέσα κάνω πράγματα που τρώω μόνο εγώ, γιατί τα παιδιά μου είναι πολύ ιδιότριθμα και ιδιότροπα. Αποκλείεται! Θέλουν το τηγάνισμα μόνο στο τηγάνι με ελαιόλαδο και με τόσο αφού λάδι. Αφού δεν τσούμε σαν κορή ελαιόλαδο. Δεν τους αρέσει το τηγάνισμα εκεί μέσα, το θέλουν όπως το τρώγαμε αυτό. Οπότε εκεί μέσα κάνω εγώ τα λαχανικά μου που Μπράβο, τρώω λαχανικά. μπράβο, μάνα. Ναι. Που λαλήσει να μου ήταν να σου πω, ναι, μόνο τα δικά σου παιδιά είναι ιδιότροπα, αλλά παιδιά δεν είναι ιδιότροπα. Τα δικά σου τα παιδιά τρώσει fish fingers, Όχι ψαροκροκέτες. φυσικά. Εννοείται πως όχι. Τρώνε κοτομπουκές. Όχι φυσικά. Τρώνε και φτεδάκια πρωτογενισμένα, προψημένα. Όχι φυσικά. Τι τρώνε. Μόνο φρέσκα. Ανταλλάζουμε παιδιά. Σωστάκια τρώνε. Όχι. Το ψωμί του τόσο δεν είναι ικανό, δεν είναι καλό. Τρώνε άλλα ψωμάκια, ολικής αλέσεως, με σπόρια, με τέτοια. Σοβαρό λόγο, ανταλλάζεις παιδιά. Γιατί... Τώρα που τα μεγάλωσα, θα τα ανταλλάξω. Ο αρφός μου χτες το τηλέφωνο κάνουμε έτσι. Μετά το Πάσχα μπορεί να πάμε μόνοι μας έτσι χωρίς τα μωράτσια. Του λέω, αχ, τι ωραία εσείς που μπορείτε να πάτε χωρίς τα μωράτσια. Γέλαν, κόρη, σαρδόνια. Περίπεζε με κόρη. Μια σου είναι ίσον παράπονο γιατί και όταν δάσεις τρία κοπελούθηκε και εγώ μονούθηκε. Τώρα μες στην τρελή χαρά που έχω και εγώ μίτσα μωρά. Μες στην τρελή χαρά μου γιατί αλλά ενάδικο. Ενάδικο που ξεπέδιωσες. Ναι, εμείς έχουμε ενάδικο να έχετε και κάποια χρόνια διαφορά νομίζω. Τρία. Α, όχι πολλά, εντάξει. Δεν είναι όπως τους δικούς μου που έχω 12. Όχι, τρία. Ναι. Κάνω έτσι. Α, το χαρισκέτο. Ευχαριστείτε το πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Λαλό του ρε, λαλό του. Πότε ήταν. 25 Μάρτη. Α, Σαββατοκύριακο μετά 25 Μάρτη. Στην Ελλάδα, αν έκανε που ήταν τριήμερο, και ήταν και Δευτέρα αργία, και ήταν και επόμενη μετά από καθαρά Δευτέρα, και θυμήθηκα ότι αμέσως μητσά παιδιά, μητσά κοπελούθια, μικρά παιδιά. Μένουν σπίτι. Οι αργίες είναι απίστευτες. Ναι, ναι. Και κάνω το έτσι. Και σας λέω του ρε, πιάσε σχολείο μόνο 2 ώρες και ήρθα πίσω για τα αργία. Όχι, και για λαμπάλα. Ναι, κόρη στην Ελλάδα, 25 Μάρτη, εγκάνει που ήταν να ήταν αργία η Δευτέρα, εθιώξαν τους πιο ώρα 10. Πήραν το δικά μόνο γιορτή και σχολάσαν τους μετά. Την Παρασκευή εννοεί. Ναι, ναι. Πάει πολύ καλά η παιδεία μας. Ναι. Επίσης, κυρία Αριστονική, δόκτωρ Αριστονική, κάμαμε στο κανάλι μας και επέπτωνε επίπεδο συμμετοχής και έχουμε ψυχοεκπαιδευτική διαδικτυακή ομάδα με άνδρες. Στην οποία Σοπα, βρήκατε τέτοιο δείγμα. Συμμετέχουν 9 άνδρες. Έκαναμε μόνο μία συνεδρία και είχε 9 άνδρες και θα έρθουν κι άλλοι. Μπράβο σας.
Μπράβο σας. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Χωρίς σοβαρά, εσύ που είσαι και άντρες πελάτες θεραπευόμενοι και γυναίκες. Πολλές φορές οι άντρες θεραπευόμενοι είναι καλύτεροι, είναι πιο συνεργάσιμοι οι θεραπευόμενοι από τις γυναίκες. Πένα αλήθεια. Ο υπέτη. Ο υπέτη. Τι είναι που έρχονται από Κάποιες μόνοι φορές, του. Τι είναι που έρχονται από μόνοι του για θεραπεία. ναι. Τινία που έρχονται από Όχι μόνοι τι είναι τους, που του κάνεις και σέρνει η πάρα γυναίκα πολύ. του με το Ναι, ζόρι. κάνεις και πολύ ωραίες κουβέντες. Ναι, Πάρα κόρη. πολύ. Ναι. Και πολύ, ναι, όντως, όντως. Οι άντρες θεραπευόμενοι που αποφασίζουν από μόνοι τους να κάνουν θεραπεία είναι οι καλύτεροι θεραπευόμενοι. Και αν ήβρες είναι τα εξώφυλλον έβαλα στην ομάδα του Viber του Πέπτου Επιπέδου. Δεν θα σου το δείξω. Έχεις λίγη ώρα για να κάνεις guess. Κάθε ομάδα Okay. στο Viber έχει έναν εξώφυλλο. Εγώ έβαλα έναν εξώφυλλο. Τι εξώφυλλο να βάλεις. Think about it. Think hard. Α, το καλύτερο. Το καλύτερο. Επίσης άκουσες το άλλο. Το άλλο να άκουσες Ποιο. το. Στείλαμε ένα κλιπ για μια ψυχολόγο που ήταν σε μια εκπομπή που δείχνει μεγαλύτερη συναισθήση προς τους γυναικοκτόνους. Εγκρίμανοι καημένοι. Λέει σχίζονται στη μέση, σχίζονται, σχίζονται στη μέση, σχίζονται. Και να άμα να ακούν τούτα ούλα που λέγονται μπορεί, κάτσε να ακούσεις. Όχι, πρέπει να ακούσεις. Και... Τι? Πρέπει να ακούσεις. Πρέπει να ακούσεις. Α... Ναι, γιατί δεν είδες το live μας εψες, οπότε δεν ξέρεις. Κουμπάρα από τα απολογούμε Λίτων που συνέχεια σε είσαι. αυτό το vlog. Κολλητή από τα Λίτων που Δώσε άλλο κόσμο τώρα, καταλαβαίνετε. Είσαι κολλητή από τα Λίτων. Ξέρεις το προσπαθώ κανά. να Κάρτω στην ξεφύγω από Κύπρο τη... να σε λύσω. Έλα, επιτέλους, τον άτε, Λαζάρο έλα, άτε. κατεβαίνουμε, να. Μόνο λες και δεν το κάνεις. Όχι, Σάββατο τον Λαζάρο να έρθουμε. Άτε με το καλό. Άκου. Ακούω. Περίμενε. Και φοβάμαι, με δισταγμό το λέω, ότι και οι θήτες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ίσως υπάρχει και μια κατάσταση μιμητισμού. Mm-hmm. Γιατί ένας θήτης ο οποίος είναι και αυτός μια τραυματισμένη ψυχή από πίσω, mm-hmm. μέσα από αυτά που στις κουβέντες που κάνουμε και το παράδειγμα ότι κάποιος άλλος τον αποκτήστηκε mm-hmm. από το να τη σκοτώσει. Γιατί ξέρετε πόσο το υποφέρουν και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν το λέω για απενοχοποίηση, αλίμονο. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω στη σκέψη ότι θα τη χάσω. Χάνω τον εαυτό μου, νιώθω ότι με κόβουν στη μέση. Οπότε μπαίνω στη διαδικασία να την σκοτώσω για να αναπτυχθώ και μετά να αυτοκτονήσω. Αυτό είναι ο τρόπο λειτουργία. Αυτό είναι ένα. Καταλάβει. Άκουσε. Ακούω. Άκουσε. Στην Ελλάδα το 2024. Αν εγώ δεν ξαναφκώ ποτέ μου στην ελληνική τηλεόραση, είναι αυτό. Τι φταίει η ελληνική τηλεόραση, δηλαδή φταίει, αλλά λέμε τώρα. Όχι, σοβαρά, ας πούμε. Ναι. 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 Και μπήκε και μια κοπέλα και λέει, δεν υπάρχει κάποιο σώμα, λέει, στους ψυχολόγους που άμα... Και λέω της, ναι, δεν ξέρω στην Ελλάδα, στην Κύπρο υπάρχει. Αν πει ένας ψυχολόγος στην τηλεόραση στην Δεκαβλέτσιον, το σώμα προσπαθεί να επέμβει. Αν ένας ψυχολόγος στην τηλεόραση θυμώσει με την κακία, προσπαθεί να επέμβει. Μάνα μου τους καημένους τους είδες, σχίζονται, σχίζονται τα σωτικά τους, σχίζονται. Και θέλουν να νιώσουν ανακούφιση, να τις σκοτώσουν και να αυτοκτονήσουν. This is it. Καρτερά και σου θα κάνεις χαΐρι. Άμα δεν δείχνεις συνέστηση στους θήτες, πώς θα κάνεις χαΐρι, κόρη. Έλαντε. Πώς. Όχι, μάνα μου. Εντάξει. Εγώ δεν θέλω τηλεόραση. Δεν τα επικίνδυνα σου πολύ παρέντες. Εγώ δεν προλαβαίνω τίποτε να θωρώ, όπως καταλάβεις. Ούτε εμένα δεν θωρείς. Είσαι άθλια. Πόσες φορές θα να κάνεις παράπονο σε αυτόν τον vlog. Το έχουν καταλάβει όλοι. Πολλές. Εγώ θέλω την κουμέρα μου. Επιθύμησα το. Θέλω το σύλλο μου. Επιθύμησα το. Λες σου, πώς θα κατουθεί και κάποιον η κατάσταση στο Αλέξη. Δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με γάτους που δεν είναι σπίτι μου. Έχουμε το like εδώ.
Αντέχει την ακόμα, νομίζω. Την υιοθέτησε τη Λίτσα. Ναι, μόνος του άνθρωπος ο και ο θελός προσφέρθηκε. Εμείς δεν τον πιέσαμε καθόλου. Όταν πήγαμε να αφήσουμε τον Λάκη την τελευταία φορά, ήταν εκεί η Λίτσα με κάποια από τα νέα της παιδιά. Ναι, σου κάμποσα. Είστε στυρωμένη ακόμα. Είναι πολύ φερνινή. Έχει αποδράσει από κάποια ταινία τρόμου αυτή η γάτα. Θέλει και εγώ έναν κατουίνα, αλλά είπατε, νομίζω είναι καλύτερα να μην πιέσουμε με την τέτοια. Όχι, καλύτερα όχι, όχι, όχι. Λέει μου, θέλω ένα μαύρο γάτο. Της λέω έτσι, θα πάει σαν μαύρο γάτο, να έχουμε και ένα μαύρο σκύλο, να είμαστε μαύρο ζωή. Τότε δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν οι τοξικές σου. Έκαμνη μαύρα η Λίτσα μας. Η Λίτσα μας μόνο ξαθά κάνει και άσπρα. Εμάς κάνει η Λίτσα, δεν θέλουμε να απόγονον ή επίγονον της Λίτσας σας. Ένα σεμνό γάτο. Ναι. Δεν μπορείτε κλείσε. Κλείνω. Να κάνουμε και τίποτε σοβαρό. Γιατί μετά να μου πεις έχω δουλειά και καθυστέρησες με. Πρέπει να κάνουμε, να έβρουμε έναν υπολογιστή να δουλέψουμε. Αχ. Είπα σου, υπάρχει πιο απλή λύση αυτή τη στιγμή, είναι ακουστικά. Ναι, είμαστε στο χωριό, εγώ. Το χωρκό σου. Το χωριό μου. Χωρίς το χωρκό σου δεν έχει περίπτερο. Το χωριό σου δεν έχει περίπτερο. Το ζύγιν, αγάπη μου. Σε παρακαλώ πολύ, το ζύγιν είναι 2-3 λεπτά με αυτοκίνητο. Στείλω, Μιχάλη. Μα δεν έχω αυτοκίνητο, αγάπη μου. Δεν είπαμε ότι είμαστε σε περίοδο ισχρών Ελλάδων. Ούτε αυτοκίνητο έχει. Και τα δυο καπούτ. Καπούτ. Στην Τζόπλιν, είναι μηχανικό. Στην Τζόπλιν, αφήνω. Τώρα θα καβαλικεύσω την Τζόπλιν και θα πάμε. Το Πάσχα θα έρθουμε με όλα μας τα παιδιά. Να έρθετε. Να κοπιάσετε. Άντε, πάμε να κάνουμε και τίποτε σοβαρό. Άντε, να δούμε. Bye, bye. Bye.